Θέλω να μάθω κάποια πράγματα για σένα, Μάνο. Συγγνώμη που έχω σε σένα, ναι, αλλά μετάραξες. Δηλαδή. Στην πρώτη δοκιμασία. Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για τη φύση του επαγγέλματός σου. Είναι ξεχωριστή καταρχήν. Είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή. Έτσι, έχω ένα φίλο, έχω αρκετούς φίλους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, ο ένας ήθελε να βάλει και ταμπέλα απ' έξω αντίστοιχη με άλλο προϊόν. Το θες χώμα, δηλαδή. Αλλά δεν τόλμησε να το κάνει, ήταν και πάνω στο Μεσογείο. Τέλος πάντων, είχαμε κάποια θέματα. Νόμιζα ότι πήγες να μου πεις σε περίπτωση αναστάσεως το φέρετρο επιστρέφεται. Αυτό ακριβώς. Θέλω να μου πεις αν είναι καθόλου ψυχοφθόρα αυτή η διαδικασία. Είναι ψυχοφθόρα στα διαδικασία. Βλέπεις, μέχρι στιγμής το πάω επιστημονικά. Μπράβο. Ξεκάθαρα. Είναι ψυχοφθόρα, αλλά όπως όλα τα επαγγέλματα κάποια στιγμή και μετά το συνηθίζεις, είναι κάτι που για μας στον κλάδο μας δεν μας κάνει πλέον αίσθηση. Είναι μοναχικό επάγγελμα. Δεν γνωρίζεις, θέλω να πω. Και προπάντων δεν έχεις καμιά αντίρρηση από τους πελάτες σου. Ακριβώς. Ό,τι και να τους πεις, συμφωνούν. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις αν γνώριζες τη γνώση τη δουλειά. Όχι, αποκλείεται αν τη γνώση τη δουλειά. Κι όμως. Όπως τη δουλειά. Σε έκανα κηδεία τον πατέρα. Καταρχάς, ζωή σε λόγου σας, παιδιά. Έτσι μου το έφερες. Τινγκ, δεν βολά. Το σφυράκι το φορά. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Τι να σχολιάσω τώρα εγώ. Μάλιστα, και πώς βρήκες την ευκαιρία να ζητήσεις τηλέφωνο, πώς έχει να είναι ο Πέλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά. Πριν δύο χρόνια ήρθε στο γραφείο μου και μου λέει: έφυγε ο πατέρας μου και θέλω να τον πάμε για καύση. Να τον κάψουμε δηλαδή. Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο στη Βουλγαρία όμως. Με έχεις παγώσει. Μάλιστα. Έχεις κοκκινήσει καταρχήν. Έχω κοκκινήσει και αγώνομαι. Είσαι άνθρωπος που τα λέει. Τα λέει και άνετα. Έτσι, τα λέει άνετα. Να γίνουμε φιλαράκια μετά. Να γίνουμε, ναι, να μου δώσει και προσφορά. Εννοείται. Και καλές προσφορές. Εδώ μπροστά στις κάμερες. Και καλές δουλειές πάνω απ' όλα. Άστε καλά, παιδιά κι εσείς. Με αιώνια ισχύ. Μάλιστα, πηγαίνατε δηλαδή. Πηγαίναμε τον πατέρα της για καύση. Μάλιστα, είχα συγγνώμη που γελάω για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα. Είχαμε και ένα εστράπαινο κιόλας. Μπήκατε μαζί στα μάξι. Όχι. Έβαλα τον οδηγό και πήγε. Α, και εσείς που κάθισατε. Εγώ ήμουν στο γραφείο πίσω. Και πήγε εκείνη. Συγγνώμη, διθέσιο δεν είναι. Ναι, τριθέσιο. Μάλιστα, τριθέσιο. Έχουμε και πίσω θέση. Αλλά αυτή είναι οριζόντια. Δεν κάνατε δηλαδή μαζί το ταξίδι. Όχι, όχι. Το έκανε με τον οδηγό και εκείνη ήθελε να πάει να ακολουθήσει τον πατέρα της για την καύση. Έγινε και εφτράπελο στην όλη διαδικασία. Πρώτη φορά δεν μου είχε ξανασυμβεί στα τόσα χρόνια. Χάλασε η νεκροφόρα. Άνοιξε από πίσω το καπάκι και μπαινόβγαινε ο πατέρας με το σιρτάρι. Και αυτή τράβαγε φωτογραφίες μέσα, τράβαγε βίντεο. Μπλόκαραν. Κάνει πλάκα έτσι. Έξω από ένα σπίτι. Να μεταράξετε. Πραδιάτικα. Μπλόκαρε η νεκροφόρα, μπλόκαραν τα φώτα, τα ηλεκτρικά αναβόσμηναν τα φώτα. Είχε πάθει blackout γενικό ηλεκτρικό. Μάθει, ίσως να δει την ευκαιρία. Ήταν σημαντικό. Παιδιά που γίνομαι τόσο μαύρο. Εν τω μεταξύ, όλη η διαδικασία, όλα αυτά ότι έπαθε η νεκροφόρα τα έπαθε έξω από ένα στριπτζάδικο. Σημαδιακό. Τι ήρθε ο πατέρα. Δεν υπάρχουν αυτά. Τουλάχιστον έφυγε με στυλ. Έτσι έφυγε με στυλ. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.